Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε, συνεχίζουμε μάλλον να βλέπουμε ωραία πράγματα τα οποία γίνονται, ωραίες πρωτοβουλίες. Να σας πω και για μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής ΙΤΙΕΣ, οι οποίοι συγκέντρωσαν ρούχα για τους κρατούμενους στις φυλακές Νεάπολης. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία εθελοντισμού, αλληλεγγύης κοινωνικής και ανθρωπιάς. Λοιπόν, να πάμε στην υπεύθυνη επικοινωνίας του Συλλόγου για να μας πει περισσότερα. Είναι η κυρία Βέρα Περάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά πάντα. Πείτε μας δύο λόγια για την πρωτοβουλία σας. Λοιπόν, εμείς να σας πω ότι βλέπουμε και σχετικό φωτογραφικό υλικό το οποίο μας παραχωρήσατε από την πρωτοβουλία αυτή. Ήταν μία... ήρθαμε σε επαφή καταρχήν με το σοφρονιστικό κατάστημα Νεάπολης, πώς ξεκίνησε μάλλον να σας πω αρχικά, για να δώσουμε κάποια βιβλία που είχαμε μαζέψει και τους κυρίους εκεί. Στην κουβέντα λοιπόν με το τμήμα το συγκεκριμένο που είχε να κάνει με τους υπεύθυνους εκεί, τέλος πάντων, μας είπαν ότι όταν τους ρωτήσαμε τι άλλο θα θέλατε, τι θα είχατε ανάγκη, αυτό που μας είπαν είναι ότι έχουμε ανάγκη από ρούχα. Τι πιο εύκολο λοιπόν να κάνουμε μία δράση. Μία δράση να μαζέψουμε ρούχα, να μπορέσουμε ρούχα που εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι οι ντουλάπες μας μπορεί να είναι γεμάτες, αλλά για άλλους τελικά δεν είναι. Και εκεί οι κρατούμενοι, κυρία Περάκη, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι οι περισσότεροι είναι άποροι, έτσι, σε πολύ κακή είναι άποροι, περισσότεροι είναι άποροι, δυστυχώς. Οπότε φανταστείτε ότι υπάρχει συνεχόμενη ανάγκη. Είναι γύρω, από ό,τι μάθαμε, τρόφιμη, είναι γύρω στα 70 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με τα δύο κοινωνικά παντοπολία της πόλης μας, το εθελοντικό κοινωνικό παντοπολίο και το κοινωνικό παντοπολίο του Δήμου μας. Και φυσικά τα παιδιά εκεί αμέσως μπήκαν στη διαδικασία να πούνε ναι, βεβαίως θα βοηθήσουμε όλοι μαζί. Αχα. Και έτσι έγινε. Πολύ απλά. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά ρούχα, καινούργια ρούχα, περιποιημένα. Δηλαδή η κοινωνία της ΙΤΙΕΣ αγκαλιάζει τέτοιες δράσεις. Και ναι, πήγε καλά. Πήγε τι πάρα ωραίο πολύ αυτό καλά. Που λέτε. Ξέρετε γιατί. Γιατί καμιά φορά, και το έχουμε καταγράψει στο παρελθόν, μέσα σε αυτό το κύμα της αλληλεγγύης, κάποιες φορές καταγράφονται και κάπως τραγελαφικά περιστατικά. Και σας το λέω αυτό έχοντας στο μυαλό μου. Όταν έγινε η συγκέντρωση ρούχων για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από ρούχα τα οποία κάποιοι συμπολίτες μας επέλεξαν να στείλουν άγνωστο γιατί στους σεισμόπληκτους, που είτε δεν τους ήταν χρήσιμο προφανώς γιατί ήταν η κατάστασή τους κακή, ήταν για άλλες, για άλλου είδους εκδηλώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, κάποια φορέματα νυχτερινά, κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί, ή απεριποίητα ρούχα. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ο κόσμος συγκεντρώνει ρούχα και είτε πάει και τα αγοράζει για να τα δωρήσει, είτε δίνει δικά του, τα οποία όμως είναι σε καλή κατάσταση, αυτό δείχνει κάτι, δείχνει ωραίες ευαισθησίες. Ναι, εμάς τα ρούχα ήρθαν όλα περιποιημένα και υπήρχε λίστα ρούχων που χρειαζόμαστε. Γιατί το να φέρεις, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που είναι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα ένα κουστούμι, να το κάνει τι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπήκε όλη η σε αυτή τη διαδικασία και έφερε τα ρούχα που έπρεπε να φέρει. Τώρα, αυτό που είπατε ότι κάποιοι αγοράζουν, κάποτε είχαμε κάνει μία δράση χριστουγεννιάτικη για να μαζέψουμε παιχνίδια για τα παιδάκια που δεν είχαν. Οι περισσότεροι γονείς πήγανε και αγόρασαν παιχνίδια. Και τα πρόσφεραν σε αυτά τα παιδάκια, ώστε να δώσουν καινούργια παιχνίδια, να έχουν τα παιδιά τη χαρά ότι παίρνουν ένα καινούργιο παιχνίδι στα χέρια τους. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Ναι. Κυρία Περάκη, πείτε μας και λίγα λόγια, μιας και έχουμε τη χαρά έτσι, να σας έχουμε κοντά μας, λίγα λόγια για το Σύλλογο Φίλων Μουσικής ΙΤΙΕΣ, το έργο του, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες του. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής ΙΤΙΕΣ, όπως καταλαβαίνετε, είναι και το όνομα, έχει να κάνει πιο πολύ με τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Έχουμε έρθει πολλές φορές στο Ηράκλειο και με τον Ερωτόκριτο και με άλλες πολλές μουσικές παραστάσεις. Φέτος ανεβάζουμε τρέχουν δύο θεατρικές παραστάσεις, μία χειμωνιάτικη, που και αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα είναι σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδα, όπου θα γίνει ενημέρωση στους δότες του μυελό των οστών. Θα παίρνουμε δείγματα τις ώρες των παραστάσεων. Έχουμε μία ανεξιάτικη μεταπαράσταση. Ετοιμάζουμε το Μεσογειακό Φεστιβάλ Σιτίας. Το καλοκαίρι επιστρέφει, Ναι, βέβαια. Έχουμε πολλά μπροστά μας. Κάνουμε τώρα μία δράση με κρουστά, την οποία τη στηρίζει από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που την έχετε και εσύ και στο Ηράκλειο και ζηλέψαμε πολύ. Και τη στηρίζει εδώ ο Δήμος Ιτίας, ο ΟΑΣ.
Κάνουμε πραγματάκια συνέχεια. Βλέπετε, είμαστε μικρή πόλη, οπότε αυτό μας μένει. Είμαστε εδώ να κάνουμε τέτοια πράγματα, να περνάμε ωραία. Έχουμε και χρόνο. Μικρή πόλη με δραστήριους όμως ανθρώπους και δραστήριους κατοίκους και μπράβο σας. Και εμείς εδώ θα χαιρόμαστε να σας φιλοξενούμε τακτικά και για τις δράσεις σας και για αυτά τα πολύ όμορφα τα οποία κάνετε. Και συγχαρητήρια, μπράβο σας. Πολλά μπράβο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για όλα και σας ευχαριστούμε πολύ γιατί προβάλλετε όλα αυτά και μας κάνετε τις περήφανους. Α, ξέρετε, είναι μια υπέροχη μουσική νότα, ξέρετε, αυτό ακούγεται τώρα σαν μουσική στα αυτιά μας μπροστά στη δύσκολη πολλές φορές επικαιρότητα, στις δύσκολες ειδήσεις που καταγράφουμε καθημερινά. Αυτές τις δράσεις περιμένουμε κι εμείς για να χαμογελάσει και λίγο το χιλάκι μας εδώ και τηλεοπτικά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά πάντα, πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ.